Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην τελευταία διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Βρισκόμαστε στην 13η εβδομάδα. Έχουμε ολοκληρώσει 13 διαλέξεις μαζί με αυτήν στο μάθημα. Εντός χρονοδιαγράμματος καλύψαμε διάφορα θέματα σε ενσωματωμένα συστήματα, τόσο από τη μεριά του software όσο από τη μεριά του hardware. Και σε αυτή τη τελευταία διάλεξη θα μιλήσουμε για την ασφάλεια. Ίσως το πρώτο και το τελευταίο θέμα που πρέπει να μας αφορά όταν σχεδιάζουμε ένα σύστημα. Πριν όμως μιλήσουμε για την ασφάλεια, θα ήθελα για τελευταία φορά να σας υπενθυμίσω ότι η αξιολόγηση του μαθήματος είναι ενεργή όπως και όλων των μαθημάτων του Πανεπιστημίου μας. Μέχρι, νομίζω, το τέλος της εβδομάδας, έχουν έως τώρα πει τη γνώμη τους δύο άτομα, όπου δεν φαίνεται μία αντιπροσώπευση, γιατί είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, δύο άτομα στους 30. Εντούτοις, αναγράφουν για το πρόβλημα ότι λόγω απόστασης ένα τέτοιο μάθημα αδικείται, γιατί είναι διαφορετικό το να είναι κάποιος διαζώσει στο εργαστήριο και να προβαίνει και στις κατάλληλες συνδεσμολογίες όλων των ηλεκτρονικών, παθητικών και ενεργητικών στοιχείων και άλλο, όπως τώρα που έχουμε ετοιμάσει εδώ στο εργαστήριο όλη αυτή τη συνδεσμολογία και συνδέεται μέσω του διαδικτύου στους αντίστοιχους αυθμούς και τα δουλεύει απομακρυσμένα. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα διδαχθεί να μην γίνει έτσι το μάθημα. Εντούτοις, πήρατε μια καλή ιδέα από διάφορα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων και στη σημερινή εργαστηριακή ενότητα θα καλύψουμε ένα θέμα το οποίο είναι το HLS, High Level Synthesis, πώς κάποιος αντί να γράψει κώδικα VHDL μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν κώδικα σε C που να εξάγει με μια διαδικασία έναν συνθέσιμο κώδικα σε Hardware Description Language και στη συνέχεια με τη χρήση του Vivado να το κάνει σύνθεση και να το χρησιμοποιήσει. Ένα αρκετά ενδιαφέρον topic. Θα συνδεθείτε απομακρυσμένα όσοι είστε με το Anydesk, ο καθένας σε ξεχωριστό σταθμό εργασίας που είναι έτοιμο εγκατεστημένο το πρόγραμμα και με τις οδηγίες τις δικές μας θα ακολουθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Στη θεωρία, λοιπόν, θα μιλήσουμε για την ασφάλεια. Και ας ανοίξω κάποιο άρθρο πρόσφατο, δηλαδή τον Απρίλιο του 2021, σχετικά με ένα πρόβλημα που βρέθηκε στο DNS. Domain Name System. Το υποσύστημα που μετατρέπει το όνομα ενός υπολογιστή, το Domain Name, σε IP. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι από εσάς, αν όχι όλοι, συνδέεστε στο zapora.ec.uw.gr. Αυτό είναι ένα όνομα το οποίο αντιστοιχεί σε μια IP. Εγώ από την άλλη δεν βάζω συνήθως ονόματα, βάζω κατευθείαν IP, δηλαδή 83.212.19.218 για το Zapora ή για το Pleiades 83.212.19.19. Όμως, κάποιος που χρησιμοποιεί το domain name, που και καλά κάνει και το χρησιμοποιεί, γιατί δεν χρειάζεται να θυμάται όλες τις διευθύνσεις IP, μπορεί να υποστεί θύμα hacking, σύμφωνα με αυτό το άρθρο. Ας δούμε λοιπόν αυτό το άρθρο. Τι έγινε με το DNS και απασχόλησε τόσο πολύ την κοινότητα? Καταρχήν, ανακαλύφθηκε μία ομάδα από ευπάθειες, που ευπάθειες σε επίπεδο δικτύου, όπου ασφαλώς απασχόλησαν και ήταν εύκολο να γίνει hacking σε όπως λέει, millions, εκατομμύρια χρήστες, σε εκατομμύρια συσκευές που οι συσκευές ασφαλώς ανήκουν σε χρήστες. 9 ευπάθειες ανακαλύφθηκαν από κάποιους ερευνητές και αυτό ήταν, όπως αναφέρει, attack surface, δηλαδή μια επιφάνεια επίθεσης για τουλάχιστον 100 εκατομμύρια συσκευές διαδικτύου των αντικειμένων. IoT, embedded devices, όλα αυτά ανήκουν στην ίδια οικογένεια και είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ένα ενσωματωμένο σύστημα που συνδέεται στο διαδίκτυο είναι IoT.
Η ιστορία λοιπόν έχει δείξει ότι όποιος μπορεί και εισβάλλει σε ένα IoT σύστημα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να επιτελέσει μια επίθεση DDoS, δηλαδή Distributed Denial of Service, μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης. Για όσους ίσως δεν έχουν παρακολουθήσει την ασφάλεια, είναι μια επίθεση που πολλοί σταθμοί, χιλιάδες σταθμοί, στέλνουν πακέτα σε ένα συγκεκριμένο host και έχει ως συνέπεια να το κάνουν overload αυτό το host, να μην μπορεί να απαντήσει και τελικά δεν απαντάει ούτε στις έγκυρες και νόμιμες αιτήσεις. Αυτό είναι την άλλη σέρ, δηλαδή άρνηση εξυπηρέτησης. Και με το IoT, κάποιος δηλαδή που ελέγχει πολλές χιλιάδες συσκευές IoT, μπορεί να το επιτύχει αυτό. Οι IoT συσκευές είναι όπως οι servers, οι σημερινές IoT, δηλαδή έχουν επεξεργαστεί, αναγνωρίζουν το λειτουργικό σύστημα και το καθεξής, και άρα παρέχουν πολλές δυνατότητες για αυτές τις επιθέσεις. Η ευπάθεια χτύπησε 4 δημοφιλείς δομές της IP, δηλαδή το FreeBSD, Nucleus, IPNet και NetX. Δηλαδή είτε αυτά τα 4 λειτουργικά συστήματα και αυτά είχαν αυτή την ευπάθεια. Και το Zafora εκτελεί FreeBSD, αλλά ασφαλώς λόγω των update που γίνονται αυτόματα δεν επηρεάστηκε. Αναφέρει λοιπόν το άρθρο, είναι αρκετά δημοφιλή αυτά τα λειτουργικά συστήματα, όλα, και είχε ως συνέπεια να είναι ευπαθή, αν δεν γίνουν update. Όταν γίνανε update, ασφαλώς δεν ήταν πια ευπαθή. Το TCP/IP είναι το πρωτόκολλο που το γνωρίζουμε όλοι και ευπάθειες σε αυτό το πρωτόκολλο σημαίνουν ευπάθειες που δύσκολα μπορούν να προστατευτούν. Δύσκολα μπορούν να κρυφτούν, να αντιμετωπιστούν. Γιατί είναι δίκτυο, network-based attack. Επίθεση σε επίπεδο δικτύου, όπου κάποιος χωρίς καν κωδικό πρόσβασης, χωρίς authentication, username, password, μπορεί να στείλει τέτοια πακέτα και να οδηγήσει τον υπολογιστή στόχο να εκτελέσει κώδικα, όπως λέμε, malicious, δηλαδή κακόβουλο λογισμικό. Δεν χρειάζεται λοιπόν username, password. Γίνεται λοιπόν μια απομακρυσμένη εκμετάλλευση αυτής της ευπάθειας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική ευπάθεια. Και μάλιστα, επειδή το TCP/IP εκτελείται με υψηλά δικαιώματα, επίπεδα διαχειριστή root του ίδιου του λειτουργικού συστήματος, επίπεδο kernel, καταλαβαίνουμε ότι αποκτάει δικαιώματα εκτέλεσης στο κακόβουλο λογισμικό αρκετά υψηλά. Δεν είναι απλού χρήστη. Δεν είναι όπως ένας web server που εκτελείται συνήθως όσο χρήστης www. Υπάρχουν λοιπόν τα patches, όσοι μπόρεσαν να κάνουν το update δεν είχαν αυτό το πρόβλημα, αλλά πολλές συσκευές ενσωματωμένες που βασίζονται σε αυτά τα λειτουργικά συστήματα δεν θα πάρουν ποτέ patch, are unlikely to receive a patch. Και δεν θα πάρουν ποτέ patch γιατί συνήθως οι ενσωματωμένες συσκευές χειρίζονται με τη λογική deploy, ανάπτυξέ το, άφησέ το, στο χώρο που θα εγκατασταθεί και ξέχασέ το, λειτουργεί μόνο του. Το οποίο σημαίνει ότι δεν γίνεται το update. Δεν γίνεται εύκολο το update. Μάλιστα, κάποια ενσωματωμένα συστήματα είναι αρκετά παλιά και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει update. Μπορεί ακόμα και η flash memory του ενσωματωμένου συστήματος να είναι αρκετά περιορισμένη, προσεκτού του να μην χωράει καν κάποιος κώδικας περαιτέρω που να είναι το patch. Πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος. Καταρχήν, για το πώς έγινε η επίθεση, έγινε με το DNS, δηλαδή όταν το IoT ήθελε να συνδεθεί, έστελνε σε ένα domain, έστελνε ένα DNS query και απαντούσε κάποιος κακόβουλος hacker, υπολογιστής, με ένα ειδικά διαμορφωμένο DNS reply, το οποίο είχε ως πρόβλημα να δυσλειτουργήσει το TCP/IP stack. Άρα ήταν θέμα του DNS, που είναι κομμάτι ασφαλώς του TCP. Το DNS, λοιπόν, είναι μια μεγάλη πηγή που πρέπει να την ελέγχει κάποιος για να βλέπει αυτά τα πιθανά προβλήματα. Και πώς μπορεί να το ελέγχει κάποιος? Με
NIDS, Network Intrusion Detection System, όπου αν παρατηρήσει πακέτα παράξενα DNS, τότε σημαίνει ότι έχει υποστεί κάποιο πιθανό hacking. Είναι πολύ σημαντικό να επιτρέπουμε μόνο ασφαλή επικοινωνία σε αυτές τις συσκευές, να υπάρχει λογική του σχεδιασμού μηδενικής εμπιστοσύνης, zero trust, και γενικότερα για την ασφάλεια πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα IoT και τα ενσωματωμένα συστήματα, γιατί μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο σύστημα πηγή πολλών προβλημάτων από θέμα ασφάλειας. Αδύναμα password, κωδικοί και user account που δεν έχουν τροποποιηθεί ποτέ, αδυναμία patching και update, όλα αυτά έχουν ως συνέπεια να κάνουν τη συσκευή ευάλωτη σε αυτές τις επιθέσεις. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για παράδειγμα? Πολλοί από εμάς έχουμε έξυπνες συσκευές σπίτι μας. Έχουμε δηλαδή IoT συσκευές σπίτι μας. Για παράδειγμα, να σου πω εγώ, έχω κάποια συσκευή για τα φώτα, ένα Sonoff διακόπτη που μπορώ από το σπίτι μου, μάλλον από εδώ πέρα, να ειδοποιήσω τα φώτα στο σπίτι μου. Έχω IP κάμερες, έχω DVR. Έξυπνα το λένε, έξυπνα πειματιστικό, δεν είναι έξυπνο βασικά, απλώς και μόνο που διασυνδέεται, κάποιοι το προσδίδουν ενδικέτα έξυπνο. Διασυνδεμένο λοιπόν με κλιματιστικό και άλλες συσκευές, πάρα πολλές. Όλες αυτές είναι επιρρεπείς σε τέτοιες επιθέσεις, εφόσον επιλύουν κάποια από αυτά τα stacks, που είναι αρκετά δημοφιλή. Και δεν αποκλείουν, επιλύουν κάποιοι. Γι' αυτό εγώ προσωπικά έχω στήσει ένα δικό μου, όπως σας έχω πει, Linux server, και όλες οι συσκευές μιλάνε με αυτό το server. Αυτός εκτελεί το δικό του DNS server, οπότε όλα, για παράδειγμα, γι' αυτό εδώ το πρόβλημα δεν ήταν υπηρεπής μια τέτοια δομή, γιατί προστατευόταν από όλα ένα υπολογιστή. Και αυτή είναι μια συμβουλή που δίνουμε. Προσπαθήστε να προστατεύσετε τα ενσωματωμένα συστήματα, τις IoT συσκευές σπίτι σας, βάζοντας μπροστά κάτι άλλο που γίνεται update. Μπορεί να είναι ένας server, για παράδειγμα, ή ένας ίσως router που μπορεί αυτός, επειδή είναι επώνυμος, να πάρει κάποιο άλλο, να παίρνει update και να μην είναι επιρρεπής. Αλλά μην αφήνετε τις συσκευές αυτές IoT κατευθείαν στο διαδίκτυο. Να συνδέσει, για παράδειγμα, κάποιος μέσω port forwarding κάποια IP κάμερα ή κάποια άλλη συσκευή κατευθείαν στο ίντερνετ, είναι πηγή προβλημάτων και σίγουρα θα γίνει hacking. Δεν πρέπει να γίνει expose το interface από μια IP, από μια IoT συσκευή δηλαδή, στο διαδίκτυο, γιατί είναι δημιουργεί προβλήματα. Και μια που μιλάμε για προβλήματα, θα σας παρουσιάσω και ένα άρθρο σε λίγο για το τι πρέπει να προσέξει κάποιος. Εσείς, κάποιοι από εσάς μάλλον, είστε μελλοντικοί σχεδιαστές ενσωματωμένων συστημάτων. Θα αναλύσουμε μαζί λοιπόν τις 13 συμβουλές σχεδιασμού ασφαλών ενσωματωμένων συστημάτων. Αλλά μέχρι να πάμε εκεί πέρα, να κάνω μια παρένθεση και να σας μιλήσω για project. Γιατί είναι το τελευταίο μάθημα και έχω να σας δείξω κάποιες προτάσεις για project. Για παράδειγμα, εννοείται το να σχεδιάζει κάποιο ρομπότ, αυτή τη σχεδιάση ένα ρομπότ, δεν έχουμε βέβαια στη δυνατότητά μας όλα αυτά τα στοιχεία που έχει, αλλά σίγουρα έχουμε 3D printer και έχουμε DC motors κτλ. Κάποιος θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα δικό του ρομπότ για ένα συμβατωμένο σύστημα. Να κάνει κάποιες λειτουργίες. Το συγκεκριμένο ρομπότ, όπως βλέπετε, έχει σχεδιαστεί για να συντροφεύει τα ζώα και να τα κρατάει χαρούμενα. Τώρα δεν ξέρω αν τα πάει και βόλτα, δηλαδή με ένα λουρί και προχωράει, αλλά εντούτοις, τι είναι? Είναι μέσω ενός Android smartphone για καταγραφή βίντεο και εικόνων με κάμερα και speaker μέσω από το ίντερνετ. Μπορείς απομακρυσμένα να προσέχει τα ζώα. Ένα άλλο project, κλασικό tracking robot, δηλαδή ένα μικρό όχημα που έχουμε τον εξοπλισμό για κάτι τέτοιο, τον έχουμε δηλαδή μια πλατφόρμα με 4 ρόδες, αισθητήρια κτλ. Που ακολουθούν κάποιον με ultrasonic sensor και 9-6 sensor ακολουθούν έναν άνθρωπο. Και αυτό, ξέρετε, σε μεγαλύτερη κλίμακα βοηθάει πάρα πολύ, π.χ.
σε ψώνια. Φανταστείτε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ να σας ακολουθεί. Βέβαια, θα πρέπει να φροντίσετε το software να είναι τέτοιο δομημένο ώστε να ακολουθεί εσάς και μην κάποια στιγμή μπερδευτεί και αρχίσει να ακολουθεί κάποιον άλλο χρήστη. Και γιατί θα είναι σαν ένας stalker, πώς λέμε, αυτός που παρακολουθεί κάποιον χωρίς να το θέλει ο άλλος. Λοιπόν, πάντως ένα tracking robot είναι καλό και στο στρατό χρησιμοποιείται για να κουβαλάει εφόδια και βαριά πυρομαχικά. Οπότε είναι η δημιουργία με τους στρατιώτες μπροστά και το πίσω είναι ένα όχημα το οποίο ακολουθεί έχοντας όλα αυτά τα εφόδια από πίσω. Είναι, δηλαδή το tracking robot είναι σημαντικό και το βλέπουμε. Λοιπόν, ένα άλλο ρομπότ όπου μαζεύει τα κατάλληλα σκουπίδια και τα κατηγοροποιεί, δηλαδή βρίσκει τα αντικείμενα και την τοποθεσία τους και μπορεί και τα σηκώνει. Τώρα, εμείς εδώ για παράδειγμα έχουμε ρομποτικούς βραχίονες και μπορούμε με μια κάμερα και εύκολα προγραμματίσουμε μια Raspberry, με Python για παράδειγμα, το OpenCV, μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα τέτοιο project. Βέβαια, αυτό απαιτεί πρόσβαση στον εξοπλισμό εδώ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιος που είναι στην Κοζάνη να δουλέψει σε ένα τέτοιο project. Και θα σας δείξω το πιο ενδιαφέρον project από όλα αυτά, που είναι το Καραγκιόζο ρομπότ. Τώρα θα πει ο άλλος, τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτό. Είναι ένα ρομπότ που παίζει καραγκιόζο. Δεν το περίμενα, ούτε εγώ το περίμενα. Αλλά κοιτάξτε τι κάνανε σε αυτό το πανεπιστήμιο. Φτιάξανε λοιπόν, όπως βλέπετε, ένα ρομπότ που παίζει καραγκιόζο. Έχουν λοιπόν βραχίονες. Βέβαια, εδώ το λένε θέατρο σκιών. Εντάξει, εμείς ασφαλώς δεν θα το πούμε θέατρο σκιών, θα πούμε ρομπότ που παίζει καραγκιόζο. Και το ιδιαίτερο βέβαια είναι ότι το κάνει και με FPGA. Αλλά με οποιοδήποτε processing element για να το κάνετε, εγώ θα το δεχτώ. Ένα ρομπότ λοιπόν που με τη χρήση ενός προβολέα βέβαια και μια φιγούρα κάνει και κάποιες κινήσεις. Φανταστείτε κάποια εποχή που ίσως επειδή θα έχουν εκλείψει οι τεχνίτες του θέατρου σκιών, γιατί όπως και να είναι ένας κλάδος ευθύνους σε πορεία, να αντικατασταθούν από ρομπότ. Και αυτό εδώ πέρα και να παίζουν θέατρο σκιών τα ρομπότ. Δεν είναι υπερβολική σκέψη, αλλά είναι παράξενο. Λοιπόν, κάποια project που ήθελα να σας δείξω, για να το έχετε υπόψη. Ασφαλώς, τελειώνει μεν το εξάμεινο, αλλά κάποιος που θα θελήσει να προτείνει project μπορεί να επικοινωνεί μαζί μου καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μου στέλνει κάποιο email, κανονίζουμε κάποιο Zoom meeting, του λέω τις απόψεις μου για αυτό που θα προτείνει ή σε περίπτωση που έχει αναλάβει κάποιο project, ασφαλώς ένα feedback και κάποια επίβλεψη μπορεί να ζητήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέσω πια του διαδικτύου, όπου και να είμαστε, μπορούμε να έχουμε μια τέτοια επικοινωνία. Λοιπόν, στη συνέχεια θα σας δείξω τις 13 οδηγίες. Είναι ένα έγγραφο, Mapping Security Privacy in the Internet of Things, και το έχω δημιουργήσει εγώ, αλλά έχω πάρει υλικό από αυτό το site, από το IoT Security Mapping UK, όπου είναι το COP, είναι Code of Practice. Code of Practice Addition, δηλαδή συμβουλές. Code of Practice, πρακτικές συμβουλές ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων. Και είναι 13 συμβουλές και θα τις δούμε σιγά σιγά και αναλυτικά την κάθε μία, γιατί σας είπα, κάποιοι από εσάς θα σχεδιάσετε ενσωματωμένα συστήματα, κάποιοι από εσάς θα είστε προγραμματιστές. Θέματα που ασχολούμαστε με εδώ πέρα, στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων, σας έχω πει πολλές φορές ότι συνδέονται γενικότερα με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, software, hardware. Είναι βασικές αρχές που πρέπει να ξέρει κάποιος που ασχολείται στο development. Το πρώτο λοιπόν είναι no default passwords. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κωδικοί, εργοστασιακοί κωδικοί, όπου είναι κοινοί για όλους. Κάθε συσκευή IoT που έχει κωδικούς πρέπει να είναι μοναδική, να έχει δηλαδή ένα δικό της ID. Και δεν πρέπει να έχει ένα factor default value.
δηλαδή μια κοινή, μια ίδια τιμή, μια κοινή τιμή σε όλα τα σε όλα τα devices. Θα πρέπει να είναι διαφορετική λοιπόν η συσκευή. Και να φέρει εδώ την περιγραφή ότι πολλές συσκευές IoT έχουν κοινό κωδικό. Π.χ. για admin, admin. Δηλαδή username, admin, password, admin. Το οποίο όμως θεωρείται ότι θα το αλλάξει ο καταναλωτής. Και μάλιστα στις οδηγίες χρήσης λέει, σας παρακαλούμε, αλλάξεις με την πρώτη ευκαιρία τον κωδικό. Όμως δεν το κάνει ο χρήστης. Δεν αλλάζει τον κωδικό. Και αυτό έχει ως συνέπεια κάποιοι να μαντεύουν αυτόν τον κωδικό ή να το γνωρίζουν και να το δοκιμάζουν και να λειτουργεί και να κάνουν χάρη στο αντίστοιχο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει άλλος τρόπος για την αρχικοποίηση, να είναι ίσως κάποιο random κωδικός, το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στα ADSL modem routers. Η κάθε συσκευή έχει ένα δικό της κωδικό, με ένα αυτοκολλητάκι από κάτω στο router, βρίσκεται αυτός ο κωδικός, δεν υπάρχει πια δικό κωδικός. Και αυτό αφορά αυτούς που κατασκευάζουν συσκευές. Θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Πάμε στο COP 2, Code of Practice 2. Πρέπει να implement, να υλοποιηθεί μία πολιτική ανακοίνωση των επιπαθειών. Δηλαδή κάθε εταιρεία θα πρέπει να έχει μια σελίδα που να αναφέρει όσοι έχετε αυτό το μοντέλο του ενασχολημένου συστήματος, έχει αυτές τις επάθειες και κάντε αυτά ή πετάξτε το γιατί δεν μπορεί να διορθωθεί. Ίσως κάτι πρέπει να ενημερώνει τους τελικούς χρήστες. Και θα πρέπει, όπως αναφέρει, όλες οι εταιρείες που παρέχουν ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται στο διαδίκτυο και υπηρεσίες να έχουν μία σελίδα στο δημόσιο δίκτυο, δηλαδή στο διαδίκτυο, σε ένα privé forum που δεν το βλέπει κανείς ίσως, σε κάποιο δημόσιο σημείο, μία πολιτική ανακοίνωση των επιπαθειών, ώστε άλλοι ερευνητές σε θέματα ασφάλειας να μπορούν να βλέπουν αυτά τα δεδομένα. Και θα πρέπει μάλιστα η αναφορά να γίνεται timing. Timing σημαίνει εγκαίρως. Δηλαδή το να πεις, ξέρεις πριν από 3 χρόνια έχει αυτή την επάθεια, αλλά εγώ τώρα το ανακοινώνω ευελπιστώντας ότι δεν θα το ανακαλύψει κανείς άλλος και θα το κρύψει κάτω από το παλάκι, όχι, δεν θα γίνει έτσι. Αμέσως δηλαδή μόλις βρίσκεται μια επάθεια, εγκαίρως, δηλαδή μέσα σε κάποιες εβδομάδες το πολύ, δηλαδή να δοθεί μόνο ένα παράθυρο να επισκευαστεί με κάποιο patch. Δηλαδή κάτω από μήνα πρέπει να γίνει η ανακοίνωση. Δημιουργείται το patch και μετά γίνει η ανακοίνωση. Η γνώση λοιπόν της επάθειας αυτής επιτρέπει εταιρείες, τελικούς χρήστες, να μπορούν να απαντήσουν. Δηλαδή αν ξέρεις ότι έχει μια επάθεια, μπορείς να κάνεις κάποια αντίμετρα, μέχρι να βγει κάποιο patch, κάποιο update, για να προφυλαχθείς. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να γνωρίζουν οι εταιρείες και όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα και αν είναι δυνατόν να υπάρχει και άμεση ενημέρωση. Θα τους έρθουν κάποιο email. Αν έχει κάνει register ο χρήστης, να λάβει κάποιο email με τα θέματα. Γι' αυτό λέει κάνει register τη συσκευή σου, βέβαια. Ως τώρα, όταν κάνουμε register τη συσκευή μας, δεν λαμβάνουμε κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει αυτή η επάθεια για να το γνωρίζεις. Και θα πρέπει οι εταιρείες να μοιράζονται δεδομένα με την βιομηχανία μεταξύ τους και να έχουν και μια κοινή αντίδραση. Αυτό αφορά πάλι τις κατασκευαστές, ενσωματωμένων συστημάτων, τους παρόχους συσκευών IoT και τους developers σε mobile εφαρμογές. Λοιπόν, αυτό το COP2, ενημέρωση. Γιατί η ενημέρωση είναι δύναμη και ξέρεις τι να περιμένεις. Προσωπικά, εγώ έχω γραφτεί σε πολλές λίστες για ασφάλεια, για βασικούς σερβερς που χρησιμοποιώ. Για παράδειγμα, υπάρχει λίστα που ενημερώνεται τα κενά ασφαλείας για τον Apache, το web server. Για τον Nginx, για τον άλλο web server που έχω στήσει κάπου. Για το BindDNS. Δηλαδή, μόλις υπάρχει μια επάθεια στο DNS, ενημερώνομαι. Εννοείται βέβαια FreeBSD, security, boot security, και σε άλλες λίστες γενικότερων ανακοινώσεων, όπως το Full Disclosure και άλλα. Είναι καλή ενημέρωση για κάποιον που θέλει να προσέχει την ασφάλεια, γιατί είναι ακριβώς
στο επίκεντρο της γνώσης αυτής το τι να περιμένει και το πώς να προστατευτεί. Τι μπορεί να κάνει για να προστατευτεί. Λοιπόν, POP3, Point of Practice 3. Το software πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένο. Ασφαλώς, το hardware δεν μπορεί να είναι ενημερωμένο. Αν είχε γίνει deploy FPGA, θα μπορούσε κάποιος να στέλνει και bitstream προγραμματισμό FPGA και να ενημερώνεται και το FPGA αν υπήρχε μια επάθεια σε επίπεδο υλικού. Αλλά δεδομένου ότι αυτό απέχει ακόμα, το να έχουμε FPGA ενσωματωμένα συστήματα σε τόσο μεγάλη κλίμακα, είπαμε τα FPGA, επειδή είναι πιο ακριβά ενσωματωμένα συστήματα, είναι για ειδικές εφαρμογές, για consumer products, για προϊόντα λοιπόν των καταναλωτών, δεν έχουν φτάσει ακόμα σε αυτή την υιοθέτηση που έχουν οι κλασικοί επεξεργαστές, γι' αυτό μόνο software μπορούμε να αλλάξουμε. Ως προς το software λοιπόν, θα πρέπει να μπορεί να γίνει update. Και μάλιστα να γίνει update securely. Δηλαδή, με κάποια ασφάλεια. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί υπάρχουν λοιπόν ενσωματωμένες συσκευές που ενημερώνονται από κάποιο web server, που στο web server δεν έχουν ούτε ψηφιακά κλειδιά, ούτε τίποτα άλλο. Και ό,τι update βλέπουν εκεί, δηλαδή αν δουν εκεί ένα αρχείο, ας πούμε, update.tar, το κατεβάζουν και το κάνουν deploy. Και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει μια παρουσίαση από ένα καθηγητή του τμήματος μας, το Βαγγέλη του Μουρίκη, πώς είχε καταφέρει, που είναι ερευνητής ασφαλείας πια, πώς είχε καταφέρει και είχε βρει. Δηλαδή είχε μια ενσωματωμένη συσκευή, είχε βρει το update path από ποιο server κάνει update, ήταν ένα public web folder, το οποίο είχε λάθος ρυθμίσεις και πέτρεπε κάποιος να ανεβάσει κιόλας το δικό του update. Οπότε είχε συγκεκριμένα αυτός ως φοιτητής τότε κάνει αυτή τη δοκιμή. Δηλαδή είχε κατεβάσει το κανονικό update, το έχει πειράξει και το είχε ανεβάσει προκειμένου να το πάρουν οι άλλες συσκευές. Είχε δοκιμαστεί σε μία-δύο συσκευές, το ανέφερε βέβαια στην εταιρεία, αλλά είχε δείξει ότι μπορεί αυτό το unsecure update, χωρίς υπογραφή και χωρίς έλεγχο, από έναν server που δεν έχει σωστή ρύθμιση, να προκαλέσει πρόβλημα σε πολλές άλλες συσκευές. Σαν μια παρουσίαση που είχε κάνει στα πλαίσια αυτής της ασφάλειας. Αυτές λοιπόν οι ενημερώσεις πρέπει να έχουν ψηφιακή υπογραφή και μάλιστα, αυτές οι ενημερώσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν τη συσκευή όσο γίνεται το update. Δηλαδή, φανταστείτε να κατεβαίνει ένα update που να είναι αρκετά μεγάλο και όσο κατεβαίνει να μείνει και τη συσκευή. Για παράδειγμα, αν είναι ένα έκτος εργοστάτης και κάνει update, θα πρέπει να μπορεί ο άλλος να ρυθμίσει τη θερμοκρασία όσο κάνει update. Όχι όπως μερικές φορές έχουμε δει στα Windows που το κάνουν πανεκκίνηση και λέει: σας παρακαλώ, μην κλείσετε την υπολογιστή όσο γίνεται update. Και περιμένει, μπορεί και να περιμένει και 10 λεπτά αναλόγως το update. Και τον υπολογιστή βέβαια, και όλη αυτή την ώρα ο υπολογιστή σου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλου. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι επιτρεπτό στα ενσωματωμένα συστήματα. Θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιο τον υπολογιστή του όταν γίνεται το update. Και επίσης πρέπει να υπάρχει ενημέρωση γιατί γίνεται αυτό το update. Δηλαδή, ένα change log να εμφανίζεται που να σου λέει ότι έχει συνέπνευση, ας πούμε, 4, θα πάμε στην έκδοση 5. Οι αλλαγές που έχουν προκύψει είναι ότι διορθώθηκε το bug ότι ο άλλος κάνει login χωρίς κωδικό, για παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Και σε αυτό, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ένα QNAP, NAS που έχουμε εδώ στο τμήμα, Network and Storage, όπου καταρχήν παίρνει πολύ συχνά updates. Πολύ συχνά, εντάξει, να σας πω, κάθε 3-4 εβδομάδες έρχεται κάποιο update, το οποίο σου ενημερώνει, θες να κάνεις update. Οι αλλαγές που έχεις, οι νέες αλλαγές που έχουν γίνει είναι αυτές. Και βλέποντας εγώ τις αλλαγές, καμιά φορά λέω, εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό update τώρα, γιατί όπως να κάνω το update θα κάνει ένα reboot. Και το reboot σημαίνει ότι θα πέσει το δίκτυο NFS και τα άλλα πρωτόκολλα που παρέχει το NAS μέχρι να ξαναεπανέλθει. Και γι' αυτό δεν το κάνω κάθε φορά update. Αν δω ότι κάποια από τις αλλαγές, αν δω μάλλον ότι όλες οι αλλαγές δεν με απασχολούν, γιατί δεν έχω ανεβοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά σε αυτό έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος από αυτό το NAS, την NAP, και
σε περίπτωση που ερωτηθώ για πιθανό upgrade πάλι στο τμήμα, πάλι την app θα προτείνω. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι η ενημέρωση. Ενημέρωση σε αυτά τα συστήματα. Και επίσης θα πρέπει να γίνονται μέσω ένα secure channel. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι HTTPS το update. Όχι απλώς HTTP και απλό HTTP χωρίς καν TLS κρυπτογράφηση. Οι βασικές λειτουργίες θα πρέπει βέβαια να συνεχίσουν να λειτουργούν, όπως είπαμε, δηλαδή να συνεχίσει να λειτουργεί, να παρέχει τις βασικές λειτουργίες και το καθεξής. Είναι σημαντικό να ξέρει αυτός που αγοράζει το προϊόν ως πότε θα έχει support σε updates. Δηλαδή, ότι όσο βρίσκονται πάθειες για μία περίοδο τόσων ετών, θα υπάρχει υποστήριξη και θα διορθώνονται πάθειες. Είναι σημαντικό αυτό, βέβαια, στα low-end consumer products που έχουμε, όπως ένας μπλούτε των 30 ευρώ, για παράδειγμα, δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση, δηλαδή ότι αυτός π.χ. ο router θα παίρνει updates ή όχι. Και μάλιστα δεν γίνονται και updates. Δεν έχω δει εγώ προσωπικά σε router που έχει δώσει πάροχος, οποιοσδήποτε πάροχος, να κάνει κάποιο update κάποια στιγμή. Η έκδοση που είχε όταν το πήρα, η έκδοση έχει και τώρα, ύστερα από πολλά χρόνια. Και γι' αυτό, όταν με ρωτήσει κάποιος, που με ρωτάνε, αυτό το web interface που έχει ο router μου, που έχει το ADSL modem router, να πατήσω την επιλογή να είναι προσιτό στο WAN, από τη μεριά δηλαδή του ίντερνετ, γιατί καμιά φορά είμαι εκτός στο σπίτι, δεν θέλω κάποια ρύθμιση να κάνω. Και ασφαλώς, η απάντηση που δίνω, λέω, αν το κάνεις, θα σε κάνω hacking, και μάλιστα για να δείξω πόσο γρήγορα θα κάνω το hacking, λέω και μια αντίστροφη μέτρηση. Θα σε κάνω hacking σε 3, 2, 1, το χάσες το router. Τόσο γρήγορα θα γίνει hacking σε περίπτωση που ανέβει κάποιο router, γιατί έχουν ευπάθειες. Τρέχουν Linux, αλλά όπως βλέπετε, για παράδειγμα, όταν η DNS ευπάθεια ήταν βέβαια σε FreeBSD. Αλλά αντίστοιχα είναι και σε Linux, γιατί είναι και πολύ παλιούς kernel. Άμα δείτε τι kernel εκτελούν συνήθως τα οικονομικά routers, είναι γεμάτο ευπάθειες. Γι' αυτό δεν βάζουμε κάτι στο ίντερνετ, κάτι προσβάσιμο. Τέτοιο που δεν κάνει update, που δεν έχει update. Λοιπόν, πάμε επόμενο κόπ. 4. Θα πρέπει τα credentials, δηλαδή τα πιστοποιητικά, οι κωδικοί και όλα αυτά, να είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια. Με ασφάλεια δεν είναι με κρυπτογράφηση. Και θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα, γιατί κάποιος μπορεί να κάνει reverse engineering, δηλαδή να πάρει αυτή την ενσωματωμένη συσκευή και να κάνει ένα dump, το memory flash που έχει, το τσιπάκι, και να βρει κατευθείαν τι έχει. Επειδή φανταστείτε να κάποιοι βάζουν τον ίδιο κωδικό και στο router και στο Windows και στο laptop και παντού. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιος που θα κάνει memory dump μια συσκευή μπορεί και βρίσκει κωδικούς που τους χρησιμοποιεί και μετά μπαίνει αλλού. Αυτά δεν επιτρέπονται. Θα πρέπει να έχουν υπογράφηση και μάλιστα όχι ένα σύμβουλο obfuscation method, δηλαδή όχι απλώς να τα μπερδέψουμε. Για παράδειγμα, κάποιος να χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο του 4 και να πει όπου έχω α θα το κάνω c, όπου έχω β θα το κάνω κάποια γράμματα παρακάτω. Όχι τέτοια trivial, όπως αναφέρει εδώ. Trivial σημαίνει ασήμαντη στην διαδικασία του να γίνει κάποιο obfuscation. Πρέπει να γίνει σωστή, σοβαρή, στιβαρή κρυπτογράφηση. Με κλειδιά, θα σας αναφέρει, identifiers, σωστή αρχικοποίηση των διατσιμάτων κρυπτογράφησης, μηχανισμοί trusted storage, trusted execution environment, είναι αυτές τεχνικές που έχουν και πρέπει να έχουν ενσωματωμένα συστήματα, ειδικά αν συνδέονται με την ασφάλεια. Λοιπόν, COP 5, communicate securely. Η επικοινωνία πρέπει να είναι πάντα με ασφάλεια. Σε εμάς, το πιο κλασικό είναι να συνδεόμαστε με HTTPS, δηλαδή με Secure HTTP. Δεν επιτρέπεται να έχουμε απλό HTTP, γιατί ένα TCP dump μας δίνει κατευθείαν dumping τα plain strings της επικοινωνίας και μέσα εκεί βρίσκεται και ο κωδικός και το username. Θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογραφημένη επικοινωνία. Και συνιστάται
μάλιστα να χρησιμοποιηθούν open, ανοιχτά πρωτόκολλα, peer review που έχουν υποστεί μια αξιολόγηση από ομότιμους, δηλαδή από επιστήμονες του χώρου, και έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητά τους σε αυτές τις επιθέσεις. Δεν πρέπει λοιπόν να ανακαλύψουμε μόνοι μας με το πράξη. Φτιάχνουμε, για παράδειγμα, ένα συμμετοχικό σύστημα, κάποιος μπορεί να πει θα έχω σκεφτεί το καλύτερο αργότερο φωτογράφηση και κάνει κάποιες εντολές. Αυτό όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται γιατί αν πιστεύει ότι είναι καλύτερο, θα πρέπει να το δημοσιεύσει. Είναι μια διαδικασία η οποία αυτή είναι η de facto διαδικασία για να δείξει ότι κάτι είναι σωστό. Δηλαδή, γράφει ένα άρθρο, το δημοσιεύει, είσαι ανοιχτό σε κριτική. Κάνουν κάποιες αναλύσεις, κρυπτανάλυση κλπ. Και τελικά, αν είναι τόσο καλό όσο αναφέρει ο χρήστης, που το βρείτε, τότε ένα κομμάτι μπορεί να είναι ένα επόμενο πρότυπο υπογράφησης. Διαφορετικά, θα πούνε ότι έχει αυτές τις επάρκειες και δεν συνιστά, γιατί π.χ. το collision είναι πολύ εύκολο να γίνει. Και να μπορέσουμε κάποιος με collision να βρει το κωδικό. Και το καθεξής, είναι πολλά θέματα. Γι' αυτό μην δημιουργούμε δικά μας πρωτόκολλα. Δεν είναι καλή τεχνική. Γιατί σίγουρα έχουν πάρει. Άλλο να είναι κάτι deployed σε χιλιάδες και εκατομμύρια συσκευές. Π.χ. το OpenSSL. Κλασικό πρωτόκολλο. Το που βρίσκεται δεν μπορεί. Παντού βρίσκεται. Γύρω μας. Ακόμα και στο τηλέφωνο εδώ, το Cisco που έχω, έχει OpenSSL για την επικοινωνία για να το server. Δηλαδή παντού βρίσκεται αυτό το OpenSSL πρωτόκολλο. Λοιπόν, minimize exposed attack surface. Η ελαχιστοποίηση αυτών των επιφανειών που μπορούν να δεχθούν επίθεση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να εκτελούνται όλα με το δικαίωμα του ελάχιστου δικαιώματος. Μάλλον με το principle, με την ιδέα ή την αρχή, με την αρχή του ελάχιστου δικαιώματος. Σημαίνει, δεν πρέπει να ανοίγουν πόρτες που δεν υπάρχει λόγος να ανοίγουν. Θα πρέπει το hardware να μην επιτρέπει εύκολη πρόσβαση. Δεν πρέπει να έχουμε υπηρεσίες ανοιχτές. Θα πρέπει να εκτελεί ακριβώς την ελάχιστη λειτουργικότητα που απαιτείται για την υπηρεσία. Το λογισμικό θα πρέπει να εκτελείται με τα ελάχιστα δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Ο ένας web server δεν θα εκτελείται όσο ο super διαχειριστής, ο administrator, ο root, πρέπει να εκτελείται με το χρήστη data, www data για παράδειγμα, όπως είναι στο FreeBSD. Αλλά ο DNS server δεν θα πρέπει να εκτελείται ως root, εκτελείται με το bind user και ούτω καθεξής. Δηλαδή η λογική που βρίσκεται στο server, που διαχειρίζομαι, είναι ότι κάθε υπηρεσία έχει ένα δικό της χρήστη. Και αυτό τι έχει ως συνέπεια? Έχει συνέπεια και να γίνει hacking μια υπηρεσία, δεν θα μπορέσει να γίνει hacking σε διπλανή υπηρεσία. Ούτε να αποκτήσει δικαιώματα παραπάνω ο χρήστης. Και τώρα θυμήθηκα κάτι που ήσυχε πριν πολλά χρόνια, που λέγανε μην το τρέξει ως root αυτή την υπηρεσία, και τρέξει με τον κλασικό χρήστη nobody. Υπάρχει λοιπόν ένας χρήστης στο Linux και στο FreeBSD, σε κάθε Linux Live, που είναι nobody. Ο κανένας. Θα πει κάποιος, καλά, υπάρχει ο κανένας? Ναι, υπάρχει ο χρήστης κανένας. Και αυτός ο χρήστης υπάρχει ώστε να εκτελούνται, υποτίθεται, οι υπηρεσίες με τα δικαιώματα του κανένα, του nobody. Για πολλά χρόνια το κάνουν αυτό. Όμως τι είχε τελικά ως συνέπεια? Τελικά ο nobody έγινε super χρήστης. Γιατί? Ο nobody εκτελούσε web server, ο nobody εκτελούσε DNS, ο nobody εκτελούσε FTP, ο nobody εκτελούσε τα πάντα στο σύστημα. Οπότε είχε αποκτήσει μια δύναμη πολύ μεγάλη. Κάποιος που μπορούσε να κάνει hacking στο DNS, που εκτελούνταν με τα δικαιώματα του nobody, μπορούσε μετά να κάνει hacking και στο mail server, γιατί εκτελούνταν και αυτός με τον nobody. Και γι' αυτό λοιπόν είχε γραφτεί και ένα άρθρο. Δεν θυμάμαι ποιος συγγραφέα, γιατί το λέμε 20 χρόνια πίσω, για την δύναμη του κανένα. The power of nobody, κάπως έτσι αναλαμβατούν, που από τότε δηλαδή είχαν εμφανιστεί αυτή η λογική ότι
πολλοί χρήστες διαφορετικοί πρέπει να έχουν τις εφαρμογές και όχι ο nobody. Λοιπόν, είπαμε το least privilege, πολύ σημαντικό για την ασφάλεια και για, τις, για οπουδήποτε όμως, όχι μόνο για τα ενσωματωμένα συστήματα. Όπως σας είπα, αυτές είναι οι αρχές που ναι μεν έχουν το focus των ενσωματωμένων συστημάτων, αλλά όπως έχω πει πολλάκις, στα ενσωματωμένα συστήματα μαθαίνετε αρχές σχεδιασμού που μπορεί να τις εφαρμόσετε παντού ως μηχανική. Κόπο 7. Ensure software integrity. Να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του λογισμικού. Θα πρέπει το λογισμικό που εκτελείται να διασφαλιστεί ότι είναι ακέραιο με κάποιο secure boot mechanism. Δηλαδή, όταν ξεκινάει, ξέρετε, μπορεί να έχει ρυθμίσει, να έχει μια ρύθμιση ή να έχει ρυθμίσει ο διαχειριστής ότι πρέπει να είναι secure boot, που σημαίνει να έχουμε υπογραφή και στο boot sector και στο kernel και στο BIOS και όλα αυτά, ότι δεν έχει γίνει tamper, δεν έχει αλλοιωθεί. Γενικότερα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το λογισμικό είναι σωστό. Και αν εμφανιστεί κάποια αλλαγή, τότε θα πρέπει να ενημερώνει κατάλληλα τον διαχειριστή και να λειτουργήσει με μειωμένες δυνατότητες. Θα πρέπει μάλιστα να παρέχει τη δυνατότητα να γίνει επανάκαμψη ύστερα από αυτή την καταστροφή και να εκτελέσει μια προηγούμενη, προγενέστερη κατάσταση η οποία είναι ασφαλή. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα άλλο partition, recovery και να δει την ψηφιακή υπογραφή ότι δεν έχει αλλαχθεί και να φορτώσει κώδικα από ποιον το partition. Αυτό θα βοηθήσει στο να μην έχουμε επιθέσεις τύπου denial of service, γιατί καταρχήν θα λειτουργήσει κάτι και θα μπορέσει απομακρυσμένα κάποιος να το διορθώσει. Γιατί αλλιώς πρέπει να πάει κάποιος εκεί, στο field, στο επικοινωνία και να επιτελέσει διόρθωση. Το οποίο είναι αρκετά χρονοβόρο και κοστοβόρο. Σας είχα πει και εγώ ότι για το image που δημιουργώ αυτό με το live boot που το έχω κάνει χρησιμοποιώντας αυτές τις αρχές των ενσωματωμένων συστημάτων, έχω μία ψηφιακή υπογραφή για κάθε βασικό αρχείο τύπου MD5 και γίνεται αυτή η επιβεβαίωση της ψηφιακής υπογραφής ότι δεν έχει τροποποιηθεί. Εγώ βέβαια το κάνω όχι τόσο για να μην κάνει κάτι κάποιος, αλλά για να μην έχει καταστραφεί κάποιο κομμάτι του αρχείου. Επειδή αποθηκεύονται συνήθως σε memory cards, σε SD cards, κάποια στιγμή μπορεί να έχει κάποιο back sector ή SD card, δηλαδή δεν έχει βέβαια sectors, αλλά έχει back areas και να μην διαβάζονται εκείνα τα δεδομένα, οπότε η ψηφιακή υπογραφή ήταν λάθος. Οπότε με βοηθάει ο έλεγχος της ψηφιακής υπογραφής να διασφαλίσω ότι το αρχείο που το δημιούργησα εγώ κάποτε παραμένει στην ίδια κατάσταση χωρίς να έχει αλλάξει ούτε ένα bit. Υπενθυμίζω ότι μια συνάρτηση σύνοψης, χάση δηλαδή, από όλα τα bit που δέχεται, εξάγει ένα σταθερού μεγέθους αλφαριθμητικό και ένα bit να αλλάξει μόνο, σε όσο μεγέθους και να είναι, φανταστείτε να έχετε 2 GB image και να αλλάξει ένα bit μόνο, θα έχει τελείως διαφορετικό signature. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η οποιαδήποτε συνάρτηση σύνοψης και μάλιστα μια συνάρτηση σύνοψης που έχει ελάχιστο collision. Το collision είναι δύο διαφορετικά πράγματα να καταλήγουν στην ίδια ψηφιακή υπογραφή. Στο MD5 έχει μεν collision, έχει αποδειχθεί το collision, αλλά είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί που για μένα είναι μια χαρά για ασφάλεια. Βέβαια, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν θα χρησιμοποιήσει κάποιο το MD5, θα πάει σε Secure Hash Algorithm 3, σε H3. Στο οποίο στο εργαστήριό μου έχω ένα μικροψήφιο διδάκτορα, τον κύριο Σιδέριο, που ασχολείται πάνω σε υλοποιήσει σε H3. Δηλαδή, στο εργαστήριό μου ασχολούμαστε και με κρυπτογραφικού αλγορίθμου, αλλά από τη μεριά της υλοποίησης σε υλικό με κάποια επιτάχυση για να γίνεται αυτή η κρυπτογράφηση πιο γρήγορα. Σε περίπτωση που κάποιος δηλαδή θα θέλει να ασχοληθεί με αλγορίθμους κρυπτογράφησης για υλοποίηση σε hardware, θα μπορούσε να το κάνει. Να το κάνει στο εργαστήριό μου, να το δούμε σε κάποια διπλωματική εργασία ή και ακόμα και σε εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος σε συγκεκριμένα συστήματα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε. Θα μπορούσε, χωρίς εξοπλισμό,
σπίτι του να κατεβάσει, για παράδειγμα, το Quartus ή το Xilinx ή το Vivado, και γράφοντας VSDL κώδικα ή όπως θα δούμε σήμερα στο εργαστήριο που έχουμε high level σύνθεση από C κώδικα, αλλά με κατάλληλες τροποποιήσεις, δεν είναι plug and play, δεν πετάμε C κώδικα και ένα κουμπί και μας κάνει όλη τη δουλειά, όπως και να είναι. Ο μηχανικός κρατιέται στο loop ακόμα, γιατί οι υπολογιστές δεν έχουν φτάσει τα compilers σε τόσο μεγάλο επίπεδο εξέλιξης, ώστε να αυτοματοποιούν τα πάντα. Μπορεί λοιπόν να έρθει η επικοινωνία μαζί μου να το συζητήσουμε αυτό. Και μάλιστα κάτι τέτοιο έχει και ερευνητική χρειά. Δηλαδή, υλοποίηση σε hardware αργολήθων κρυπτογράφησης. Και θα οδηγήσει, εφόσον ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα έχουν θέσει, σε δημοσίευση, να ξέρετε. Δηλαδή, έχει ερευνητικό μέλλον. Κόπο 8. Να διασφαλιστούν ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται. Σε περίπτωση λοιπόν που η συσκευή αποθηκεύει ή έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το GDPR, General Data Protection Regulation. Το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας, έχει μπει στη ζωή μας. Παντού υπάρχει το GDPR. Και σας με τον αστήματα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο χειρισμός θα πρέπει να γίνεται ασφαλώς με τοπογράφηση. Να αναφέρει η εταιρεία στον καταναλωτή το τι ακριβώς καταγράφεται από τα προσωπικά δεδομένα, πώς χρησιμοποιείται, από ποιον χρησιμοποιείται, για ποιο λόγο, τι στοιχεία παίρνουμε από κάθε συσκευή, ποιοι άλλοι από την εταιρεία έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και το καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συμμόρφωση με το GDPR, να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, οι χρήστες να μπορούν να βρουν βοήθεια και άρα να μπορέσουν να επικαλεστούν λειτουργίες του GDPR, όπως το να διαγραφούν π.χ. τα δεδομένα τους, αν θελήσουν, να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους και το καθεξής. Κόπενια. Make system resilient to outages. Δηλαδή, τα συστήματα θα πρέπει να είναι αρκετά στιβάρι, ώστε σε περίπτωση έξαρσης επιθέσεων να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιαστούν τα ενσωματωμένα συστήματα με στιβαρότητα και οι υπηρεσίες που παρέχουν, ώστε σε περίπτωση που γίνει outage, δηλαδή έχουμε μια έξαρση ή κάποιο πρόβλημα στα δίκτυα ή στην ενέργεια, να μπορούν να λειτουργήσουν έστω και με λιγότερες δυνατότητες. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Σας είπα πριν ότι έχω την καταστήση στο σπίτι μου κάπου μπρίδες έξυπνες son off. Δηλαδή, μπορώ από μια εφαρμογή στο κινητό μου να ανοίξω το φως στο σπίτι. Καμιά φορά όμως πέφτει το δίκτυο και βγαίνει offline. Όχι η μπρίζα, μπορεί και όλο το σπίτι καμιά φορά. Και σε αυτή την περίπτωση, η μπρίζα συνεχίζει να λειτουργεί γιατί έχει μπει. Δηλαδή, αν το πατήσω, θα ανάψει το φως. Ακόμα και να είναι offline. Ακόμα δηλαδή και πρόβλημα να υπάρχει στο δίκτυο, η λειτουργικότητά της παραμένει σε ισχύ, έστω και μειωμένη. Και μάλιστα, σε περίπτωση που είμαι στο ίδιο Wi-Fi δίκτυο από το κινητό μου και χωρίς ίντερνετ, μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτή την μπρίζα και να τη χειρίζομαι. Δεν μπορώ βέβαια εκτός, αν είμαι εκτός σπιτιού. Αυτό είναι το resilience, δηλαδή ακόμα και προβλήματα, έχει πρόβλημα το δίκτυο. Τώρα αναφέρει εδώ το πρόβλημα και στην ενέργεια. Βέβαια, στην ενέργεια δεδομένου ότι τα περισσότερα ενσωματωμένα συστήματα θέλουν σύνδεση με ενέργεια, εκτός αν είναι χωρητά, οπότε είναι με μπαταρίες, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προσωρινή μάλλον δυσχέρεια επίτευξης του 100% των λειτουργιών. Και θα πρέπει τα συστήματα να κάνουν recover αυτόματα σε περίπτωση που έχει χαθεί η ενέργεια και επανέλθει, βέβαια. Θα πρέπει να γυρίζουν σε μια κατάσταση η οποία είναι σωστή και γρήγορα όμως. Δηλαδή, εφόσον επανέλθει το δίκτυο, να μην κάνει 5 μέρες να επανέλθει η λειτουργικότητα στο ενσωματωμένο σύστημα. Για παράδειγμα, τώρα να σας πω εδώ
κάτι άλλο. Κάποια στιγμή στο εργαστήριο, έτσι, κάποιοι φίλες είχαν σχεδιάσει μία εξυπηρετήσα που την έχουμε βάλει σε ένα σερβερ. Αλλά δυστυχώς αυτή η εξυπηρετήσα δεν είναι resilience. Γιατί αν πέσει το ρεύμα και ξαναέρθει, δεν συνδέεται στο δίκτυο και είναι και σύντματη. Και αυτό έχει συνέπεια, για παράδειγμα, να μην μπορώ να κλείσω τώρα το ρεύμα στο Ζαφόρα, άμα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό την Κυριακή που είχε ένα πρόβλημα στο Ζαφόρα, που είχε κολλήσει, αναγκάστηκα εγώ, πήγα στο κατανοητή και έκανε το στο Ζαφόρα και επανήλθε και γι' αυτό έγινε και το εργαστήριο μετά στα παράλληλα χωρίς πρόβλημα. Αν όμως λειτουργούσε το ενσωματωμένο σύστημα έτσι στην πρίζα, αν είχε resilience, τότε δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Και συνήθως Κυριακή γίνονται οι διακοπές ρεύματος της ΔΕΗ εδώ και γι' αυτό μπορώ να πω συχνά είναι offline και τώρα είναι offline στην πρίζα. Αυτό βέβαια το έχω βάλει εγώ στόχο προσωπικό μου πρόσδιο, να ασχοληθώ εγώ προσωπικά να φτιάξω το ενσωματωμένο στο σύστημα όσο το Σεπτέμβριο να φέρω τη δικιά μου στην πρίζα. Θα την βάλω εκεί και δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί, όπως και να είναι, το να χρειάζεται να μεταβείς σε ένα μέρος για να κάνεις το reboot, power on, power off, power on, καλύτερα να ασχοληθώ να φτιάξω το σύστημα αυτό και να λυθεί το πρόβλημα. Και εφόσον γνωρίζουμε, βέβαια, είναι όλο θέμα χρόνου. Τόσα project καλοκαιριού έχουν μαζευτεί στη λίστα, που φαντάζομαι και εσείς έχετε, όσοι από εσάς λέτε, θα φτιάξω αυτό το πρόγραμμα, θα δημιουργήσω αυτό το αγόριμο. Δηλαδή είναι μια λίστα με πάρα πολλές εργασίες που έχετε κάνει. Θα κάνω εργασία για συστηματωμένα, ίσως έχετε, στα to-do lists και να δούμε τι θα προλάβουμε τελικά από όλα αυτά να κάνουμε. Ελπίζω τουλάχιστον κάποια. Κάτι, τουλάχιστον μια πρόοδος να υπάρξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο pop. Pop 10. Monitor system telemetry data. Θα πρέπει να γίνει την παρακολούθηση της τηλεμετρίας του συστήματος. Τηλεμετρία είναι δεδομένα που συλλέγει η συσκευή σχετικά με τις υπηρεσίες, τη χρήση, τη μέσα εισιτηρίων κ.ο.κ. Θα πρέπει να γίνεται το τηλεμετρή των δεδομένων προκειμένου να μπορεί κάποιος να εξάγει συμπεράσματα για την ασφάλεια και ίσως να προλάβει πιθανές δύσκολες καταστάσεις, unusual ή παράξενες καταστάσεις, να μπορεί να τις αναγνωρίσει και να τις χειριστεί. Αυτό θα βοηθήσει στο να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο ασφάλειας και quick mitigation, μια γρήγορη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Βέβαια, θα πρέπει τα προσωπικά δεδομένα να λαμβάνονται υπόψη, για παράδειγμα, αν στέλνει telemetry data το ενσωματωμένο σύστημα σε μια υπηρεσία, σε κάποιο server, να μην στέλνει και προσωπικά δεδομένα ότι είναι τάδε χρήστη με αυτό το τηλέφωνο και το καθεξής. Αρκεί να στείλει ID. Το ID 10 αναφέρει π.χ. αυτό το logo. Και θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση telemetry. Τώρα, ας πούμε, πολλοί που παραμένουν σε Windows 7 δεν θέλουν να πάνε σε Windows 10 γιατί και τα Windows 10 στέλνουν telemetry data και μάλιστα αρκετά δεδομένα στέλνουν στη Microsoft και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Γι' αυτό και αρκετοί ακόμα παραμένουν σε Windows 7 για να μην στέλνουν δεδομένα telemetry. Εγώ προσωπικά όλα τα συστήματα τα έχω μεταφέρει σε Windows 10 γιατί υπάρχουν πάθειες έξω που κυκλοφορούν για Windows 7. Και μπορεί κάποιος να πάρει τον έλεγχο με Windows 7. Και με Windows 10 δεν έχω πρόβλημα το να στέλνει κάποια υπηρεσία telemetry, όπως και για παράδειγμα με το Google. Έχω κωδικό στο Google, γιατί κάποιοι δεν έχουν καν κωδικό στο Google, γιατί φοβούνται ότι η Google τους κλέβει δεδομένα. Και κάνουν πατέντες στο κινητό τους να απομακρύνουν Google Services και το καθεξής. Το κάνουν αυτό που λέμε cricket. Δηλαδή το κάνουν, τους κατέβουν το κινητό τους. Γιατί φοβούνται την τηλέμετρη, βέβαια στην εποχή που είμαστε, μας παρακολουθούν από παντού, είτε Microsoft, είτε Google, είτε από τη στιγμή που θα βγείτε στο ίντερνετ. Και είναι μια μάταια μάχη το να προσπαθούμε να κόψουμε κάπου το τηλέμετρη, γιατί σίγουρα κάπου μας παρακολουθούν και δεν μπορούμε να το κόψουμε.
Και όπως είχε αναφέρει και ο Όρσον Γουέλς, ότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης θα μας παρακολουθεί ένας Big Brother. Τώρα εδώ ο Big Brother θα είναι κάποια πολυεθνική ή κάποιες πολυεθνικές και θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτό. Εντάξει, βέβαια, ίσως κάποιοι διαφωνούν με αυτό, αλλά δυστυχώς είμαστε σε μια εποχή πολλά συστημένα μεταξύ τους και δεν μπορούμε να έχουμε τα πλεονεκτήματα της σημερινής τεχνολογίας και να προσπαθούμε να ζούμε με ρυθμούς κάποιες άλλες εποχές που δεν μας παρακολουθούσαν τόσο έντονα. Και μόνο κάποιες κρατικές υπηρεσίες είχαν αυτό το τρόπο και το δικαίωμα. Λοιπόν, πάμε επόμενο κοπ. Κοπ 11. Να γίνει naked easy for consumers, να είναι εύκολο για τους καταναλωτές να διαγράφουν προσωπικά δεδομένα. Και ένα ενσωματωμένο σύστημα μπορεί να αλλάξει ιδιοκτήτη, ownership, μπορεί να παροπιστεί, να τεθεί στο ράφι. Και το καθεξής, dispose, να πεταχτεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος, για παράδειγμα, ένα κουμπί delete my account και όλα τα δεδομένα που έχει αυτό το account. Τώρα, αυτό μου θυμίζει όμως κάτι που είχε κάνει το Dropbox. Ίσως δεν το θυμάστε, αλλά πριν πολλά χρόνια είχε εμφανιστεί μια εκπάθεια στο Dropbox και είχε ως συνέπεια να εμφανίζονται αρχεία που είχε διαγράψει ο χρήστης κάποια άλλη εποχή και τα νόμιζε ότι ήταν διαγραμμένα στο λογαριασμό του. Που σημαίνει ότι ακόμα και delete τα αρχεία που έκανε ο χρήστης, που νόμιζε ότι είχαν διαγραφεί και δεν υπήρχαν καν στο MSRPD, τελικά η Dropbox θα κρατούσε κάποιο αποθηκευμένο. Και λόγω ένα bug εκεί στους προγραμματιστές, κάποια στιγμή εμφανίστηκαν τα αρχεία στο χρήστη και έγινε exposed ότι δεν τα διαγράφει. Και αυτό βέβαια ενισχύει την άποψη ότι όταν ανέβει κάτι στο cloud, ακόμα και να το διαγράψουμε, δεν διαγράφεται και κάποιοι έχουν πρόσβαση αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι εύκολο να το διαγράψουν. Να διαγράψουν οι χρήστες τα προσωπικά τους δεδομένα και να υπάρχουν μηχανισμοί που να επιβεβαιώνουν ότι έχει γίνει αυτή η διαγραφή. Κοπ 12. Make installation and maintenance of devices easy. Θα πρέπει να είναι εύκολη η εγκατάσταση και η συντήρηση των ενσωματωμένων συστημάτων για IoT. Θα πρέπει να είναι απλή, για παράδειγμα, πώς παίρνει μια συσκευή και οποιοδήποτε με ένα κινητό τηλέφωνο, σαρώνει τη συσκευή, βάζει SSID και password στο Wi-Fi και συνδέει τη συσκευή αυτή στο Wi-Fi, που είναι πολύ απλό, με μια εφαρμογή στο κινητό. Έτσι, θα πρέπει να είναι και οι υπόλοιπες συσκευές, να μην θέλει ειδικές διαδικασίες, που πώς γνωρίζουν οι ειδικές διαδικασίες. Δηλαδή, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό ένα άλλο σενάριο, όπου η διαδικασία για να συνδέσει κάποιος στο δίκτυο το ενσωματωμένο σύστημα ήταν να συνδεθεί με ένα σύριακο καλώδιο στην κονσόλα, να ανοίξει ένα κούτι και εκεί να δώσει κάποια στοιχεία σύνδεσης που θα αποθηκεύονταν σε μια ύπρο. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κάποιος ήξερε να συνδεθεί με σύρια, ήξερε terminal και δεν ήταν για όλους. Βέβαια, θα μου πει κάποιος μια τέτοια συσκευή όμως προορίζεται για άτομα που ξέρουν να τα κάνουν αυτά. Γι' αυτό ήταν focus στο group, ότι ξέρει να συνδέεται με τερματικό και να ρυθμίζει μια συσκευή. Εν τούτης, καλό είναι η εγκατάσταση και η συντήρηση να είναι εύκολη, ώστε να μπορεί να την κάνει ο καθένας. Και να υπάρχουν και οδηγίες step by step για το πώς να γίνει αυτή η εγκατάσταση, ποιες συμβουλές θα πρέπει να ακολουθήσει και να κάνει ο χρήστης για να το ασφαλίσει. Και αναφέρει ότι θέματα με την ασφάλεια έχουν συμβεί επειδή οι καταναλωτές είχαν μπερδευτεί ή δεν ήξεραν τι ρυθμίσεις έπρεπε να κάνουν. Και αυτό είχε ως συνέπεια να έχουμε προβληματική ρύθμιση, να μπουν οι hackers και οφειλόταν και σε ένα κακό σχεδιασμό. Θα πρέπει ο σχεδιασμός να βοηθάει το χρήστη.
να τον καθοδηγεί, να ξέρει βλέποντας μια σελίδα το τι πρέπει να κάνει και να μην χρειάζεται να διαβάσει manual. Ένα σωστό προϊόν, ένα σωστό σχεδιασμός έχει ως συνέπεια το manual που το συνοδεύει να είναι χρήστο. Αν καταλήξουμε να διαβάζουμε το manual για το πώς να χρησιμοποιήσουμε ένα προϊόν, σημαίνει ότι κάπου έχει αστοχήσει ο σχεδιασμός. Πάμε και στο τελευταίο κοπ. Κοπ 13. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε κάνει software development. Ποτέ, μα ποτέ, δεν εμπιστευόμαστε την είσοδο δεδομένων από οποιοδήποτε κανάλι. Αυτό το έχω γράψει και εγώ στον οδηγό μου από τότε που το έχω γράψει, λοιπόν, να το πω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τα websites. Ότι ποτέ δεν εμπιστευόμαστε καμία είσοδο, είτε είναι, για παράδειγμα, το web server, get, είτε post, είτε cookie, είτε επικοινωνία με κάποιο άλλο ενσωματωμένο σύστημα, Arduino για παράδειγμα. Δεν εμπιστευόμαστε ποτέ τίποτα. Γιατί ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα κανάλι που δεν το έχουμε σκεφτεί. Και αυτό που πολλοί δεν σκέφτονται είναι, για παράδειγμα, τα cookies. Αν το site μας δέχεται cookies, και στο cookie έχουμε εμείς, όταν διαβάζουμε μια εντολή που λέμε διάβασε την τιμή αυτή του cookie και άμα είναι login μέσα με αυτό το κωδικό, τέλος πάντων, τότε κάνει αυτόματα login, απευθείας το cookie να το έχει πειράξει ο άλλος, δηλαδή κάποιος μπορεί να πειράξει το cookie. Και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πώς πειράζεται ένα cookie, πώς μπορεί να γίνει ένα hacking μέσω του cookies. Και επειδή δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι, θεωρούν ότι και οι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Όμως, όταν κάνουμε ένα σύστημα ασφαλές, πρέπει να σκεφτόμαστε και το 5-10% των χρηστών που ξέρουν τις πιο προχωρημένες εφάρτες και όχι μόνο τους περισσότερους χρήστες. Γιατί στην ασφάλεια, ένας αδύναμος κρίκος χρειάζεται μόνο για να επιτευχθεί η ρήξη στο σύστημα. Και αν είναι αυτό το cookie, τότε τι να κάνουμε και τα PDO και όλα τα άλλα, η προστασία, να βάλουμε τόσες πολλές προστασίες στο σύστημα, αλλά αν δεν έχουμε στοχεί τα cookie, την πατήσαμε. Και αυτό σας λέω και μια προσωπική εμπειρία, από τις διπλωματικές που τη βλέπω, όπου προς το τέλος, όταν είναι να τελειώσει την διπλωματική, κάνω ένα security audit και πάντα, δεν έχει βρεθεί ακόμα περίπτωση, πάντα θα βρω έστω μια γραμμή που δεν θα έχει την κατάλληλη ασφάλεια. Κάποιο filter bar, κάποιο PDO κτλ. Και μπορεί καμιά φορά να πει, εντάξει τώρα και ένα SQL query να είναι έτσι, τι πειράζει στα 100 που μπορεί να έχει το site. Και όμως, το παράδειγμα είναι ότι ένα αρκεί και ένα bio-tracker. Και βέβαια διορθώνεται και μια χαρά παρουσιάζεται μετά την κοινωνική. Δηλαδή, για μένα είναι ένα σημαντικό κομμάτι του security audit, το οποίο ναι, μένει αρκετά χρονοβόρο, αλλά εντούτοις για να βοηθηθεί αυτός που κάνει διπλωματική σημαίνει για καταλάβει τις σημαίνει της ασφάλειας, γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ. Γι' αυτό και οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν διπλωματική μαζί μου, κατανόησαν σε βάθος θέματα αυτά της ασφάλειας. Και τα άλλα θέματα, όπως ας πούμε, για το σχεδιασμό, πόσο φιλικός πρέπει να είναι ο σχεδιασμός. Οι διπλωματικές που γίνονται υπό την επίβλεψή μου, και σας το λέω δεδομένου ότι κάποιοι από εσάς θα θελήσετε προσέχως να πάρετε διπλωματική, είναι απαιτητικές γιατί έχουν τις απαιτήσεις ενός πραγματικού προϊόντος που μπορεί να σταθεί επάξια έξω στην αγορά. Δεν θέλω εκτόσεις το να δυσλειτουργεί κάτι ή να έχει κενά ασφαλείας. Κάποιος μπορεί να πει, ναι, τα κενά ασφαλείας όμως εδώ στη διπλωματική θα τα δει κανείς. Και όμως από τη στιγμή που τα βλέπω εγώ, δεν νιώθω σωστά να πω το φοιτητή, OK, δεν πειράζει, τέλειωσε εσύ και κάποια άλλη στιγμή θα το δούμε, γιατί σημαίνει ότι θα τελειώσει με κάποιες ελλειπείς γνώσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν αυτές οι απαιτήσεις ολοκλήρωσης των διπλωματικών εργασιών με υψηλά στάνταρ, όπως πρέπει να είναι έξω στον ιδιωτικό τομέα. Και όταν λοιπόν εσείς, συνήθως το Σεπτέμβριο, έρθετε εδώ πέρα, θα πρέπει να
μου πείτε, να συζητήσουμε θέματα διπλωματικών εργασιών και στη συνέχεια, αφού δείτε και τους άλλους καθηγητές, να μπορέσετε να αποφασίσετε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Στη συνέχεια, στο Validating to Data, μας αναφέρει και το API. Το API τι είναι, το Application Programming Interface. Πολλές φορές θα πρέπει να δημιουργήσετε μία σελίδα που θα επικοινωνεί με ένα άλλο site, με μια άλλη εφαρμογή. Δηλαδή αυτό που λέμε me to me, machine to machine. Αυτό έχει ως συνέπεια ένα website, να επικοινωνεί με ένα website που κάποιοι πιστεύουν ότι δεν δημιουργείται hacking από εκεί πέρα. Κι όμως, πάντα εγώ ελέγχω και το API. Γιατί όπως ένα site επικοινωνεί site, αν βγάλουμε το site και βάλουμε ένα δικό μας πρόγραμμα κακόβουλο, πάλι μπορούμε να επιτύχουμε και να κάνουμε hacking. Δηλαδή, πρέπει και το app να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά και ασφαλώς το website. Και αναφέρει εδώ ότι τα συστήματα μπορεί να προβούν σε αυτά τα προβλήματα με λάθος προγραμματισμένο κώδικα, δηλαδή που δεν έχει υποστεί κάποια ασφάλεια, δεν έχει ασφαλιστεί. Και επειδή γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω εργαλείων, δηλαδή κάποιος, για παράδειγμα, ανοίγει ένα burp και κάνει επιθέσεις αυτόματα με ένα κουμπί, δεν χρειάζεται να είναι ο ίδιος από πάνω. Πατάει το κουμπί, το ανοίγει και κάνει επιθέσεις. Ή, για παράδειγμα, αν θέλει ένα σύστημα το δίκτυο, ανοίγει ένα beside NG, το αφήνει, φεύγει μετά από μια εβδομάδα, γυρίζει και έχει γίνει το hacking σε πόσα πολλά δίκτυα. Η αυτοματοποίηση, λοιπόν, έχει ως συνέπεια ότι δεν πρέπει εμείς ως προγραμματιστές να βασιζόμαστε ότι μια γραμμή στις 100 άρεσε ή πάντα δεν πήρα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί από την αυτοματοποιημένη ένδυση θα βρεθεί αυτή η ευπάθεια. Και θα πρέπει να κοιτάμε ότι είναι στο expected type. Δηλαδή, ότι για παράδειγμα, αν ζητάμε integer, είναι integer, αν ζητάμε float, είναι float, αν είναι κείμενο, είναι κείμενο, email, και το καθεξής. Αυτό, για παράδειγμα, συμβίστη, χρησιμοποιούμε το filter var. Filter var και το τύπο του filter που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ή μπορούμε και το validate, validate λειτουργίες της PHP. Out of range, εκτός εύρους. Για παράδειγμα, μια θερμοκρασία έχει κάποια όρια. Αν ο άλλος στείλει μια θερμοκρασία και έχει μια τιμή, ας πούμε, 5 εκατομμύρια, είναι τελείως άκυρο. Θα πρέπει ο σχεδιαστής να σκεφτεί τις τυπικές λειτουργίες, τις τυπικές τιμές του αισθητηρίου και αν βγάλει κάτι άκυρο, να μην το κάνει πάρσκα. Φανταστείτε λοιπόν να διαβάσει μια τιμή και επειδή γίνει κάποιο λάθος στο αισθητήριο, έστειλε μια πολύ μεγάλη τιμή. Αυτή η πολύ μεγάλη τιμή τη δέχτηκε και κατευθείαν την έκανε submit σε ένα website και το website, επειδή δεν περίμενε μία τιμή με 6-7 ψηφία, έκανε κάποιο. Χάλασε βάση δεδομένων, για παράδειγμα. Όταν χάλασε, εννοώ ότι πήγε να κάνει insert, αλλά σου λέει εσύ θες να βάλεις, για παράδειγμα, 2 ψηφία, και εδώ, μάλλον, έχεις θέσει 2 ψηφία στο column και πας να γράψεις 10 ψηφία. Οπότε άκυρο εκεί και μετά γίνονται άλλα προβλήματα. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέχει λοιπόν κάποιος. Λοιπόν, αυτό ήταν το POP και εντάχει, στα επόμενα 5 λεπτά, να σας δείξω εδώ για θέματα ασφάλειας. Μέσα σε ένα έξυπνο σπίτι υπάρχουν πάρα πολλές συσκευές και κάτι που το βλέπουμε τελευταία είναι και το ransomware. Δηλαδή, κάποιος κακόβουλος χρήστης εισάγει λογισμικό που κάνει takeover, παίρνει την συσκευή και λέει πλήρωσέ με για να μπορείτε να τη χρειαστεί, για να τη χρησιμοποιήσεις. Και αυτό το έχω δει, ας πούμε, και σε εκπαιδεύσεις τηλεοράσεις που έχουν κολλήσει κάποιο μνημό και πλέον για να δεις τηλεόραση, στείλε αυτό το bitcoin ποσό σε αυτό το wallet και θα ξεκλειδωθεί η τηλεόραση. Οπότε υπάρχει η έννοια του ransomware. Εδώ με τη λειτουργικότητα που σας έχω πει πόσο προβληματικό είναι να κάνει update και να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ψυγείο, εδώ, τα κουμπιά, τίποτα. Περιμένεις να κάνει update. Γι' αυτό είναι προβληματικό αυτό. Υπάρχει λοιπόν το trend ότι όλο και περισσότερα ενσωματωμένα συστήματα, IoT, σε διάφορους τομείς. Πολλαπλασιάζονται όλα αυτά τα IoT και έχουν ευπάθειες. Είναι γεμάτο ευπάθειες, βλέπουμε αυτοκίνητα, μηχανές, κάμερες, συνεχώς βρίσκονται ευπάθειες. Και όπως είπαμε, έχουν ελάχιστη επεξεργαστική ισχύ,
μικρές συσκευές, δεν γίνονται update, χρησιμοποιεί παλιά κρυπτογράφηση, δεν μπορείς να βάλεις antivirus ασφαλώς. Σε ένα Arduino, ας πούμε, δεν μπορείς να βάλεις antivirus που δεν έχει καν αποθηκευτικό χώρο για να εκτελεστεί. Και γενικά υπάρχουν τέτοιες διαπάθειες. Επίσης και τα πρωτόκολλα μεταφοράς, δικτύου, όλα αυτά είναι επιρρεπή. Για το IP είπαμε ότι τα devices versus host και οι devices πια που έχουν μια IP θα μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε ότι είναι ένα, σαν μικρές servers. Και ποια είναι τα προβλήματα? Ότι οι συσκευές δεν βρίσκονται συνέχεια online για να παίρνουν update. Οι συσκευές μπορεί να χαθούν ή να τις κλέψει κάποιος, γι' αυτό η ασφάλεια και τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι εγγραφημένα, ώστε να γίνει αυτό να μην μπορεί κάποιος να τα διαβάσει. Δεν έχουν κρυπτο αλγορίθμους οι συσκευές αυτές, γιατί δεν έχουν εξεργαστική ισχύ. Έχουν οι συσκευές μια περιορισμένη ζωή, αυτές οι σπερμές συσκευές, γι' αυτό τα password και τα λοιπά, θα πρέπει στη συνέχεια να μην υπάρχει τρόπος να τα διαβάσει κάποιος όταν τις πετάξει, όπως είναι το disposable, όταν το πετάει κάποιος κάτι, να γίνει reset. Και γενικότερα, τι δεδομένα μπορεί κάποιος να διαβάσει από μια τέτοια συσκευή. Ασφάλεια πολύ σημαντική. Πρέπει να γίνει risk analysis, device analysis, απαιτήσεις κρυπτογράφηση. Θέματα ιδιωτικότητας, είπαμε, GDPR, αναγνώρισης, traffic, δικτύου. Αυτό συνδέεται με τα COPS που είχαμε δει στο προηγούμενο έγγραφο. Διαχείριση της ταυτότητας. Γενικότερα σε διάφορες συσκευές που έχουν ενσωματωμένα συστηματικά ή ότι έχουν εμφανιστεί επιπάθειες. Μπορεί κάποιος, έχοντας πρόσβαση σε αυτές τις συσκευές, να καταλάβει πότε είναι κάποιο σπίτι, πότε λείπει, πότε χρησιμοποιεί μια συσκευή και να δημιουργήσει ένα προφίλ για το χρήστη, για να ξέρει, για παράδειγμα, πότε να εισβάλλει στο σπίτι του για να το κλέψει. Και τα ενσωματωμένα συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιούν για να καταγράφουν τους χρήστες. Π.χ. έξυπνη τηλεοράση που έχει webcam, φανταστείτε στο σαλόνι να μπει κάποιο και να παίρνει εικόνες από την κάμερα που έχετε στην τηλεόρασή σας. Αν έχετε κάποιο που έχουν Skype, για παράδειγμα, κάποιε τηλεοράσει. Ή refrigerators, ψυγεία που στέλνουν spam email. Webcams, μπαίνουν webcams, θυμάστε τότε που είχε γίνει και χαμός οι συνδύσεις με baby cameras που μπαίνανε χρήστες που η baby της κάμερας ήταν στο ίντερνετ και μπορούσε κάποιος να στέλνει μηνύματα ήχου και να παίζει κάμερα και να τρομάζει το μωρό. Όλα αυτά λοιπόν, αυτοκίνητα, και άλλα οχήματα έχουν αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, αυτή η διάλεξη βρίσκεται στο e-class, μπορείτε να τη δείτε, IoT, για την ασφάλεια κάποιος, πώς να διασφαλίσει ότι υπάρχει ασφάλεια τόσο σε φυσικό επίπεδο, physical security, όσο και σε απομακρυσμένο επίπεδο, χρήση VPN, Tor, SSL, TLS, το DNS που είπαμε, να βρίσκονται πίσω από δίκτυο ώστε να προστατεύονται αυτές οι συσκευές, το σύννεφο, κρυπτογραφημένη επικοινωνία, το Dropbox που σας είπα για παράδειγμα, να ξέρετε για το cloud, ότι μερικές φορές τα δεδομένα βρίσκονται για πάντα στο cloud και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει κάποια νομοθεσία και από τη μία όμως κάνει και αυτή οι διαπιθέσεις, όπως mass surveillance με τις διάφορες συσκευές που έχει, αλλά από την άλλη βγάζουν και κάποιες προτάσεις για το πώς πρέπει να υπάρχει η ασφάλεια. Η ασφάλεια όπου πολλοί έχουν ασχοληθεί, αλλά εννοείται δεν μπορεί να γίνει μια νομοθεσία, γιατί είναι τόσο, πώς λέμε, diversity, δηλαδή υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλομορφία στο οικοσύστημα των ενσωματωμένων που δεν μπορούμε να πούμε αυτή η νομοθεσία και όλοι πρέπει να έχουν αυτή η νομοθεσία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αυτή εδώ κάποια διεκτίβα και μόνο suggestions έχουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Πριν κάνουμε ένα διάλειμμα, να σας πω για το εργαστήριο τι θα κάνουμε. Πάλι θα συνδεθείτε με AnyDesk ID, καθένας είναι ένα ξεχωριστό υπολογιστή.
όπου αρχικά θα φορτώσουμε το Vivado HLS, High Level Σύνθεση, και θα δούμε πώς από ένα πρόγραμμα σε C μπορούμε να δημιουργήσουμε VHDL. Γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν VHDL. Πολλοί όμως περισσότεροι γνωρίζουν C. Ας δούμε λοιπόν ένα μονοπάτι, το οποίο είναι ερευνητικά ενδιαφέρον. Βέβαια, ακόμα γίνεται έρευνα σε αυτό. Δεν έχει βγει ο compiler που ό,τι κώδικα C θα του δώσουν να βγάλει VHDL. Έχουν γίνει πολλά βήματα όμως. Θα δούμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Πώς θα υλοποιήσουμε ένα VHDL αρχείο από C. Εμείς C θα βάλουμε και θα πάρουμε VHDL. Αυτό το VHDL πώς θα το κάνουμε IP, Intellectual Property Block. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε στο Vivado το αναπτυξιακό πρόγραμμα ένα κώδικα, όπου θα βάλουμε το IP, θα βάλουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα overlay. Το overlay είναι το Bitstream Configuration που έχουμε πει για το ping. Θα δουλέψουμε πάνω σε ping σήμερα. Πάνω σε αυτές τις πλακέτες ping. Θα μεταφέρουμε λοιπόν αυτό που θα δημιουργήσουμε, το .bitstream αρχείο, αυτό που θα δημιουργήσουμε, θα το μεταφέρουμε στην πλακέτα και με Python θα το χρησιμοποιήσουμε και θα επιβεβαιώσουμε την ευθύνη λειτουργία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και 41 να είστε ξανά συνδεδεμένοι. Να επισημίσω για τελευταία φορά, μπείτε στην αξιολόγηση, πείτε τη γνώμη σας, πείτε τι θα μπορούσε να γίνει από απόσταση καλύτερο. Νομίζω εγώ και η ομάδα μου υλοποιήσαμε τα εργαστήρια από απόσταση με όσο τη δυνατόν καλύτερο τρόπο. Γιατί σε άλλα μαθήματα ξέρω, όταν ήταν εργαστήριο, σας είχατε πάρει κάποιες εργασίες που θα δουλέψετε σπίτι σας, αλλά εμείς αποφασίσαμε, δηλαδή εγώ αποφάσισα, να έχουμε την υλοποίηση εδώ σε πραγματικό εξοπλισμό του εργαστηρίου. Αν πιστεύετε ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, γράψτε στους εργαστήριους. Το καλύτερο είναι στο εργαστήριο εδώ πέρα. Αλλά το να πείτε ότι δεν έγινε εργαστήριο διαζώσης, όπως παντού δεν έγινε εργαστήριο διαζώσης και είναι άσχημο, εντάξει, είναι μια γενική αλήθεια αυτό. Αλλά πείτε τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, πείτε τη γνώμη σας. Λοιπόν, διάλειμμα και 41, ξανά στο κανάλι, συνδεδεμένοι όλοι για να συνεχίσουμε το εργαστηριακό κομμάτι.